Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε για την προσέλευση που τολώνει πραγματικά και την διάθεση και την έμπνευση των δημάρχων και των επιτελών του να συνεχιστεί αυτός ο θεσμός που είναι η συνάντηση με τους δημιουργούς. Κακά τα ψέματα, αν πατήσεις το πλήκτρο στο YouTube, θα βλέπεις και θα ακούς Νικολόπουλο μέχρι το 2040. Θα έχουμε βγει από το μνημόνιο και θα έχει Νικολόπουλο. Γι' αυτό λοιπόν, σε αυτές τις εκδηλώσεις, έχουμε επιλέξει ένα μεικτό και νόμιμο είδος. Δηλαδή, θα τον απολαύσουμε στο μπουζούκι. Αυτό που ξέρει να κάνει καλά όσο κανένας άλλος μέσα και έξω από την Ελλάδα. Ακούσουμε με την φωνή της εξαίρετης Γιώτας Νέγκα, τραγούδια τα οποία τραγούδησαν τρεις γενιές, αλλά ταυτοχρόνως θα τον ακούσουμε να μιλάει. Η σερνότητά του είναι παρημιώδης βέβαια, αλλά νομίζω θα τον ξεκλειδώσουμε γιατί αυτός είναι ο χαρακτήρας αυτής της εκδήλωσης, να μας μιλήσει για τα τρία πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν όλο τον κόσμο. Τη ζωή, το έργο και το όραμά του. Απλά, όπως μας έχει διδάξει όλο αυτό το καιρό, γιατί ο Χρήστος Νικολόπουλος γεννήθηκε, φίλες και φίλοι, εκεί που πραγματικά γεννιέται ένας πραγματικός καλλιτέχνης. Από τις ανάγκες της ζωής, από την καθημερινότητα, εκεί όπου υπήρχε το γλέντι, ο πόνος, η χαρά, η φτώχεια στη ζωή, στο πανηγύρι του χωριού. Και μετά βέβαια, επειδή το αγάπησε παθολογικά και το τραγούδι και το μπουζούκι, έδωσε τον ορισμό του αυτοδημιούργητου, του αυτόφωτου, του αυτοτελούς, του ανθρώπου, ο οποίος με την αξία του και όχι με ξένες πλάτες, έτσι και αλλιώς δεν ήξερε από ατζέντιδες, πού να τους ξέρει, στο καψοχώρι της Συμμαχίας, έκανε μια πραγματικά εντυπωσιακή τροχιά. Προχθές μιλώντας στο ραδιόφωνο, σε μια από τις απειλές συνεντεύξεις που με τίμησε, τον ρώτησα, είσαι ο άνθρωπος που συνεργάστηκε με τους περισσότερους δημιουργούς του ελληνικού πολιτισμού, του τραγουδιού, του στίχου, της μουσικής κτλ. Η πείρα μας, εμάς τους δημοσιογράφους, μας έχει διδάξει ότι η καλλιτέχνηση είναι και λίγο πληγωμένη εγωισμή, έτσι δεν είναι, κυρία Νέγκα? Λέω, δεν επηρεάστηκε καθόλου αυτός ο άνθρωπος να θυμώσει, να πληγωθεί, να τον ρίξω κτλ. Παρέμεινε ένα μέταλλο σεμνού, δημιουργικού, απλού ανθρώπου, όπως ήταν όταν ξεκίνησε. Και αυτό είναι το μεγάλο χειροκρότημα που έχει κατακτήσει από όλους μας. Είσαι λόγος. Θα ήθελα να, σε αυτό το σημείο να έρθει ο δήμαρχός μας, ο Ιγνάτιος Καϊτεζίνης, ο οποίος συμμερίστηκε αυτό το όραμα αυτής της σειράς των εκδηλώσεων, να κάνει τον χαιρετισμό του. Αγαπημένο μου φίλε Κώστα, ο Νικολόπουλος σίγουρα θα μας χαρίζει επιτυχίες το 2040 για την έξοδο από το μνημόνιο, μη βάλει στοίχημα, γιατί μπορεί και να το χάσουμε. Λοιπόν, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, καταρχήν θα ήθελα εκ μέρους του Δήμου να ζητήσω την κατανόηση όλων σας και ημών μέσα στην αίθουσα και των καλών φίλων που είναι στην διπλανή αίθουσα, αλλά η αγάπη σας νομίζω ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Δεν την έχουμε δει πιο γεμάτη αυτή την αίθουσα και αυτό νομίζω ότι τιμά όλους εσάς, όλους που βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Ζητούμε την κατανόηση από όλους, από τον καθένα και την καθεμιά από εσάς. Είμαι σίγουρος όμως βέβαια ότι η Γιώτα Νέγκα, ο Χρήστος, ο Νικολόπουλος θα μας αποζημιώσουν, γι' αυτό μπορώ να το ισχυριστώ με βεβαιότητα. Με τον καλό μου φίλο λοιπόν και συνεργάτη, τον δημοσιογράφο, τον Κώστα τον Πιάρκα, ήταν δική του ιδέα. Ξεκινήσαμε αυτόν τον κύκλο πολιτισμού, συναντώ, θέλετε να το πείτε, συζητώ με τους μεγάλους Έλληνες δημιουργούς. Μια ιδέα που είναι πρωτοπόρα για την Ελλάδα, γνώρισε και γνωρίζει μεγάλη επιτυχία και βέβαια από αυτόν τον κύκλο πολιτισμού δεν θα μπορούσε να λείπει ο Χρήστος ο Νικολόπουλος. Σήμερα είμαστε ευτυχείς και συγκινημένοι που τον έχουμε κοντά μας, μαζί με τη Γιώτα Νέγκα. Θέλουμε να τους γνωρίσουμε καλύτερα, να απολαύσουμε τα μοναδικά του τραγούδια, τα τραγούδια του Χρήστου, που είναι στις καρδιές, στην ψυχή ενός ολόκληρου λαού. Αφού τραγουδήθηκαν και τραγουδιούνται από εκατομμύρια Έλληνες, τόσο στην Ελλάδα, αλλά εγώ θα επιμείνω όσο και στο εξωτερικό, από τους Έλληνες του εξωτερικού.
Δεν υπάρχουν, φαντάζομαι, λόγοι για να παρουσιάσει κάποιος τη μουσική διαδρομή του Χρήστου του Νικολόπουλου. Άλλωστε, πώς μπορεί κανείς με λόγια να περιγράψει κανείς τη μαγεία της μουσικής. Ο Νικολόπουλος αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι σημαίνει να είσαι ταλέντο, να είσαι εργατικός, αυτοδίδακτος δημιουργός, δηλαδή ένα αυθεντικό ταλέντο. Είναι το τρίπτυχο που οδηγεί στην κορυφή, αλλά και η μοναδική εγγύηση, και αυτό είναι το πιο δύσκολο για κάθε άνθρωπο, να μείνεις στην κορυφή. Συγκυριακά πολλοί μπορεί να κερδίζουν εφήμερη δόξα και δημοσιότητα, χάνουν όμως τη μάχη με τη διαχρονική καταξίωση. Δύσκολα τα παιδικά χρόνια, είπε και ο Κώστας Ομπλιάτκας, από το καψοχώρι μαφίας, πρώτη γνωριμία με τον μπουζούκι, σε γιορτές, σε γάμους, σε πανηγύρια, σε λαϊκά πανηγύρια της επαρχίας, μέχρι το Ηρώδιο, μέχρι και το Ηρώδιο που υποκλήθηκε στους ήχους του μπουζουκιού του και την καθολική αναγνώριση, μια διαδρομή που θυμίζει θεατρικό σενάριο. Είναι και η οικογένειά του εδώ, έτσι, και νομίζω ότι και αυτή αξίζει να είναι χειροκρότημα. Ο γιος του, τα εγγόνια του, νομίζω ότι ο Χρήστος μας τιμά με όλη του την οικογένεια. Λοιπόν, θέλω να πω δύο λόγια για τον χαρακτήρα του και τη σεμνότητά του. Αυτό που εκπέμπει ο Χρήστος δεν είναι κάτι που το βγάζουν οι τηλεοράσεις και οι κάμερες. Θέλω να καταθέσω την προσωπική μου μαρτυρία. Από την πρώτη μας κιόλας συνάντηση ένιωσα έναν άνθρωπο γλυκό, έναν άνθρωπο γνήσιο, χαμηλών τόνων, αυθεντικό, που έχει το χάρισμα να σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Έναν άνθρωπο που η δόξα δεν του άλλαξε σε τίποτα τη σεμνότητα του χαρακτήρα. Θέλω να κάνω μια αναφορά στο τι είπε για τον Χρήστο Νικολόπουλο ένας άνθρωπος που τον ξέρει καλά και συνεργάστηκε μαζί του με θαυμαστά αποτελέσματα στο τραγούδι. Ο μεγάλος Λευτέρης Παπαδόπουλος. Λέει λοιπόν ο Παπαδόπουλος: «Για μένα ο Νικολόπουλος είναι γέννημα της μεγάλης σχολής του ρεμπέτικου. Προέρχεται απολύτως από τη φλέβα του Τσιτσάνη, του Καλδάρα, του Παπαϊωάννου, του Μιτσάκη, του Χιώτη. Με τη διαφορά ότι ο Νικολόπουλος προσπάθησε και πέτυχε να ανανεώσει το είδος και να δημιουργήσει επιτυχίες που τραγουδήθηκαν και τραγουδιούνται σήμερα σε όλα τα πάρκα της Ελλάδας». Και συνεχίζει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος: «Ο Νικολόπουλος γνώρισε από κοντά φωνές και ήχους. Είδε πως βγαίνει το ψωμί μέσα από σκληρούς αγώνες και αφομοίωσε μέσα από τη νύχτα τα θαυμαστά πράγματα που προσφέρουν οι λαϊκοί καλλιτέχνες. Έτσι μέσα του κυκλοφορεί όλο το ελληνικό τραγούδι και πρωτίστως το λαϊκό. Κυκλοφορεί ο Μέγας Βύρβος, ο Γλυκύτατος Ζαμπέτας, ενώ η δύναμή του είναι τέτοια που το επιτρέπει να συνεργάζεται και να προσφέρει σημαντικά έργα με συνεργάτες οι οποίοι έχουν στο βλέμμα τους και την νεότερη γενιά ποίησης και μουσικής. Οι συμμετοχές του Χρήστου Νικολόπουλου σε αριθμό, συνθέτης αλλά και δεξιοτέχνης στο μπουζούκι μάλλον ξεπερνούν κάθε άλλο ομότεχνο του στη χώρα. Περισσότερα από 20.000 τραγούδια κοσμούν αναρρύθμιτους δίσκους και συλλογές. Ο ίδιος έχει γράψει πάνω από 2.000 τραγούδια». Νομίζω ότι, τι να του πεις, να τα χιλιάσεις, τα χιλιάσεις και τα έχει ξεπεράσει. «Από το 1968, μόνο μερικούς τίτλους να δώσουμε και τίποτα άλλο. Νυχτερίδες και αράχνες, απόψε έχω στην αγκαλιά μου, Αγριολούλουδο, την Παρασκευή το βράδυ, Νύχτα Στάσου, να πούμε το Υπάρχω 1975 με το Στέλιο Καζαντζίδη και ρεκόρ πωλήσεων, Ιταλίκες, Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς, οι κυβερνήσεις πέφτουνε, στον Αγγέλο τα μπουζούκια». Νομίζω δέος μας πιάνει μόνο από τους τίτλους των τραγουδιών. Αν προσπαθήσω τώρα να αναφέρω κάποιους συνεργάτες, να πω κάποιους λίγους: Τσιτσάνης, Καζαντζίδης, Γαβαλάς, Νταλάρας, Πασχάλης Τερζής, ο δικός μας ο Πασχάλης Τερζής, Πυθαγόρας, Ρασούλης, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μάνος Ελευθερίου, Λίνα Νικολακοπούλου, Δήμος Μούτσης, Μανώλης Μητσιάς, Διονυσίου, Βιτάλη, Γαλάνη, Πάριος, Χάρης Αλεξίου, Λίτσας Διαμάντη, Μητροπάνος, Γλυκερία Μακεδόνας, Αγγελόπουλος, Μανώλης Αγγελόπουλος. Νομίζω ότι μια λέξη πρέπει να πούμε: συνεργάστηκε με όλους
άλλο τίποτα δεν μας μένει να πούμε. Και τελειώνω. Θέλω να κλείσω με κάτι που έχει μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη μου και να το θυμίσω και σε εσάς, για όσους το έχουν ξεχάσει. Θα θυμίσω και στο Χρήστο, γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, Χρήστο. Δεν είναι η πρώτη φορά που μας επισκέφτεσαι και τραγουδάς για το Δήμο μας. Ίσως και εσύ να μην το θυμάσαι, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά. Η προηγούμενη φορά που ο Χρήστος Νικολόπουλος επισκέφθηκε το Δήμο μας ήταν μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά του 1997. Τη Μεγάλη Πυρκαγιά του Σέιχ Σου της Θεσσαλονίκης, που σαν από θαύμα τότε δεν γλίτωσε το πανόραμα. Τότε γλίτωσε το πανόραμα σαν από ένα θαύμα. Μου θυμίζει λοιπόν ο τότε δήμαρχος Πανοράματος και σύμβουλός μας σήμερα, ο καλός μου φίλος ο Γιώργος Οκεδίκουβλου, ότι ο Χρήστος Νικολόπουλος δεν δέχτηκε να πάρει χρήματα, γιατί ζήτησε να διατεθούν όλες οι εισπράξεις της συναυλίας στις δύσκολες εκείνες στιγμές του Δήμου για την αποκατάσταση των ζημιών και την αναγέννηση του δάσους. Αυτή την ευαισθησία σίγουρα τη συναντάς μόνο σε ανθρώπους με μεγάλο ψυχικό μεγαλείο και με απόθεμα καρδιάς. Χρήστο, σε καλωσορίζουμε ξανά στο Δήμο μας και στο αφιθέατρό μας Σταύρος Κουγιουμτζής, που τιμά με την ονομασία του έναν άλλο μεγάλο συνθέτη και σε ευχαριστώ όχι σαν δημιουργό, αλλά ως ένα καλό φίλο του Δήμου μας. Θέλω σε αυτή την ευλογημένη συνάντηση, θα ήταν παράληψή μου, να μην σημειώσω ότι είναι ανάμεσά μας ο Φίλιππος ο Γράψας. Φίλιππε, νομίζω ότι τόσο εγώ όσο και όλος ο κόσμος που είναι εδώ σήμερα σου απευθύνουμε δημόσια πρόσκληση σε επόμενη συνάντηση στον κύκλο Μεγάλη Δημιουργή να είσαι εσύ εδώ πέρα. Εδώ, γιατί είσαι πολύ μεγάλος δημιουργός. Σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας. Θέλω ένα θερμό χειροκρότημα στη μεγάλη την Εμιλία την Κουγιουμτζή. Και βέβαια να μεταφέρω τους χαιρετισμούς και στον συνθέτη και σε όλους σας του Πασκάλη του Τερζή, ο οποίος για λόγω ανωτέρας βίας την τελευταία στιγμή δεν μπόρεσε να είναι εδώ. Είναι μαζί μας ο Γιώργος, ο γιος του, και μεταφέρουμε τους χαιρετισμούς σε όλους σας. Τελειώντας, θέλω να ευχαριστήσω τον καλό μου φίλο και συνεργάτη στον πολιτισμό, τον Σοκράτη τον Δωρή, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού. Σοκράτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι ήταν υπεράνθρωπη η προσπάθεια και η δική σου και των παιδιών για να τα κάνουμε όλα να είναι καλά. Και βέβαια τα άξια παιδιά στο γραφείο μου, στο γραφείο της επικοινωνίας του Δήμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Κώστα τον Πιάτκα, τον δημιουργό και εμπνευστή αυτής της σειράς του πολιτισμού. Καλή διασκέδαση σε όλους μας. Είπαμε είναι μια συνάντηση με τον δημιουργό και πρέπει να τεκμηριωθεί αυτό. Και τι πιο κατάλληλο και πιο ευθύβολο από το να ζητήσουμε έναν που τον ξέρει καλά και έχει και την καλλιτεχνική υπόσταση να το κάνει, να κάνει το καλλιτεχνικό εμβόλιο του Χρήστου Νικολόπουλου. Φίλιππε, Φίλιππε, πώς γράψες? Κάθε φορά που μπαίνω σε αυτό το θέατρο αισθάνομαι μια ιδιαίτερη συγκίνηση και πάντα θέλω να ευχαριστήσω και να δώσω καρδία στους δύο δημάρχους, τον Τέος και Δίκοπλου και τον Ιν Καϊτετζίδη, για αυτό το διαμάντι που χάρισαν στον τόπο τους. Είναι δύσκολη στιγμή που πρέπει να γράψεις. Είναι δύσκολη στιγμή που πρέπει να γράψεις κάτι για έναν άνθρωπο που δεν σου προκαλεί πολύ το ενδιαφέρον, γράφοντας τυπικά, προσπαθώντας να τα ωρεοποιήσεις, μήπως κερδίσεις το ακροατήριο. Αντίθετα, η καρδιά σου ανοίγει διάπλατα και το κείμενο ρένει εύκολα στις λευκές σελίδες όταν γράφεις για κάποιον πολύ αγαπητό, πολύ σημαντικό και αποδεκτό από όλο τον κόσμο, όπως ο Χρήστος Νικολόπουλος. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που θα μιλήσω για τον Χρήστο. Και ό,τι πω θα είναι αλήθειες, χωρίς ύπτος υπερβολής. Πρώτον, επειδή παίρνω σαν πηγή το αυτοβιογραφικό του βιβλίο «Η ζωή μου, τα τραγούδια μου», που κυκλοφόρησε πρόσφατα.
Δεύτερον, επειδή τον γνωρίζω πολλά χρόνια, σαν φανατικός θαυμαστής, σαν συνεργάτης και το σημαντικότερο σαν φίλος, μιας και με τιμάει με τη φιλία του. Διαβάζοντας λοιπόν το βιβλίο, επιβεβαιώνεται ένας βασικός κανόνας. Πώς μπορείς με πείσμα και αγώνα να κερδίσεις το στόχο σου. Από το τίποτα δηλαδή μια συνηθισμένη ζωή να φτάσεις στην κατάκτηση της κορυφής. Και εκεί διαβίου να μείνεις. Έχοντας ο μικρός Χρήστος για μόνο εφόδιο την αγάπη για τον Μπουζούκι και όλα τα άλλα κόντρα, όπως παραδείγματος χάρη τη γενική αίσθηση της εποχής του, ότι το Μπουζούκι είναι κακόφημο όργανο, ή έχοντας την έντονη αντίδραση των δικών του, ο πατέρας του για παράδειγμα του έλεγε «Παράτατο, αλήτης θα γίνεις». Κατάλαβε ότι για να κερδίσει αυτό που αγαπούσε έπρεπε να αγωνιστεί. Αγωνίστηκε. Και η πρώτη νίκη ήρθε όταν του επέτρεψαν να παίζει μπουζούκι μόνο μέσα στο σπίτι. Αυτό όμως ήταν πολύ σημαντικό για εκείνον. Παίζοντας μέσα στο σπίτι, άρχισε να περνάει τραγούδια. Και τι τραγούδια. Στο καφενείο του αδελφού του, όπου δούλεψε για ένα διάστημα, υπήρχε jukebox και τα σουξέ του Καζατζίδη, το τελευταίο βράδυ μου, του Περπινιάδη, το ξέρω πως θα μου φύγεις, της Κέντης Γκρέι, το πες και το έκανες, τα μακεδονίτικα της Νίτσας Τσίτρα, τα ποντιακά του Γόγου, έκαναν θράψη και η σπίθα για τη μουσική που σηκώθηκε μέσα του, έγινε πυρκαγιά. Τίποτε πια δεν τον κρατούσε. Σε ένα πανηγύρι του χωριού του, κάποιοι που τον άκουσαν να παίζει, είπαν στον πατέρα του ότι το παιδί έχει ταλέντο. Γιατί δεν τον στέλνει σε δάσκαλο. Έτσι, ο πατέρας του τον στέλνει σε μια σχολή μουσικής στην Αλεξάνδρεια. Εκεί ξεκίνησε και η παρτίδα με τις νότες. Έμεινε κανένα πεντάμινο στη σχολή, το μεροκάματο όμως είχε προτεραιότητα και η σχολή εγκαταλείφθηκε, μαθαίνοντας πάντως να διαβάζει χασαποσέλβι. Η λέξη αυτοδίδακτος τον ακολουθεί και είναι το καμάρι του. Μαθεύτηκε το μεταξύ από στόμα σε στόμα ότι ήταν ένα παιδί θαύμα στο μπουζούκι και έτσι άρχισε με τοπικά συγκροτήματα να εμφανίζεται σε πανηγύρια και εκδηλώσεις στα χωριά και τις πόλεις της Μακεδονίας. Παρακάτω συναντάμε τον Χρήστο, παιδί ακόμα, με αποφασιστικότητα όριμο άνδρα να εγκαταλείπει τη σιγουριά και τα ήρεμα νερά του πατρικού για τις μεγάλες θάλασσες και φυσικά τις μεγάλες φουρτούνες της Αθηναϊκής νύχτας, με μόνη παρέα το αγαπημένο μπουζούκι του, μια και στην πρωτεύουσα βρίσκονταν και βρίσκονται πάντα τα κέντρα αποφάσεων και των εξελίξεων που αφορούν τη μουσική και όχι μόνο. Από μικρός λοιπόν δεν άφησε την τύχη να αποφασίσει εκείνη πότε θα του κάνει τη χάρη να τον συναντήσει. Την κυνήγησε εκείνος και την κέρδισε με το σπαθί του, με το μπουζούκι του εννοώ. Ξεκινάει λοιπόν το δρομολόγιο ενός αγοριού που αποφάσισε να κατακτήσει το όνειρό του. Με έναν αγώνα χωρίς λοξοδρομήσεις, χωρίς υποχωρήσεις, χωρίς τετλασμένες γραμμές. Βήμα με βήμα, η ζωή του Χρήστου παλεύει να αποδείξει το αυτονόητο για εκείνον, το προσωπικό ύφος και ήθος του μπουζουκιού του μέσα από τον ευλογημένο ήχο του. Στην Αθήνα λοιπόν τίποτε δεν ήταν ιδηλιακό. Έζησε στερήσεις, δυσκολίες, απογοητεύσεις, συναδελφικά μαχαιρώματα, καταστάσεις αποκαρδιωτικές, ίσως και επικίνδυνες για ένα νέο άνθρωπο. Όλα αυτά άλλους μπορεί να τους γονάτιζαν και να τα παρατούσαν. Κάτι που ευτυχώς για εκείνον δεν συνέβη. Ο στόχος πάνω απ' όλα. Στο χωριό θα ξαναγύριζε μόνο νικητής. Δούλεψε σε μικρές ταβέρνες, σε υπόγεια μαγαζιά, με αδιάφορους πελάτες, απαιτητικά αφεντικά και με ροκάματα της πείνας. Έπαιξε με συναδέλφους του μουσικούς, που πάλευαν και αυτοί για το μεροκάματο, αλλά σε πολλές περιπτώσεις το περίφημο «Ο θάνατός η ζωή μου» τον απειλούσε και τον τρόμαζε. Έμεινε σε σπίτια κλουβιά χωρίς θέρμανση, αναγκαστικά με συγκατοίκους για να μοιράζονται τα έξοδα. Ζωή που δεν τη λες και ζωή. Υπάρχει όμως και ένα άλλο ρητό που επίσης το λέμε πολύ. Ουδέν κακόν αμοιγές καλού. Σε όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση που περνούσε, η δουλειά του άφηνε γερό αποτύπωμα. Υπήρξαν άνθρωποι, άλλοι σημαντικοί, άλλοι όχι τόσο, ειλικρινείς όμως,
που κατάλαβαν το ταλέντο του, θαύμασαν την τεχνική του, μίλησαν για αυτόν και ορισμένοι του ζήτησαν να παίξει δίπλα τους. Σιγά σιγά λοιπόν και δειλά δειλά ανέβαινε η κατηγορία πάλτου και μαγαζιών, δημιουργώντας κατάσταση με τη φήμη ενός μεγάλου μουσικού ταλέντου. Οι αξιόλογες και ενδιαφέρουσες προτάσεις άρχισαν να διαδέχονται μία την άλλη. Στην αρχή σαν δεύτερο μπουζούκι και πολύ γρήγορα πρώτο. Ο δεξιοτέχνης Χρήστος Νικολόπουλος έγινε περιζήτητος για ηχογραφήσεις δίσκων μεγάλων συνθετών και ερμηνευτών για μεγάλες συναυλίες, για μεγάλες ορχήστρες. Πρόλαβε και βρέθηκε δίπλα στους μεγάλους του ρεμπέτικου και του λαϊκού, τον Κυριαζή, τον Τζιτσάνη, τον Παπαγιάν, τον Βαβακάρη, τον Χιώτη, τον Καλδάρα, τον Ζαβέτα, τον Άκη Πάνου, τον Λοΐζο, τον Κουγιουμτζή και έχει ακούσει λόγια σεβασμού και εκτίμησης για το έργο του από τον Μίκη Θεοδωράκη. Έλα όμως που ένιωθε ότι δεν ολοκληρωνόταν η προσφορά του στη μουσική παίζοντας και ηχογραφώντας τραγούδια άλλων, έπρεπε να γράψει τραγούδια. Τραγούδια δικά του. Και έγραψε. Και ξανασυστήθηκε στον εαυτό του. Και ξανασυστήθηκε στον κόσμο. Συνθέτης. Και από τα πρώτα του τραγούδια το 1968 οι επιτυχίες διαδεχόταν μια την άλλη. Ενδεικτικά θυμίζω Νυχτερίδες και Αράχνες με τον Καζαντζίδη, Αγριολούλουλο επίσης, Νύχτα Στάσου με την Λίτσα Διαμάντη, Πάρκο πάλι με τον Καζαντζίδη. Αυτό ήταν. Η συνέχεια, όπως όλοι ξέρουμε, εντυπωσιακή. Δεν υπάρχει όνομα μεγάλου Έλληνα ερμηνευτή που να μην έχει πει τραγούδι του. Δεν χρειάζεται να τους αναφέρω, τους ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος προηγουμένως. Τις επιτυχίες του βέβαια συνυπόγραψαν και οι σημαντικότερες στιχουργοί, όπως η Ευτυχία Παπαγιονοπούλου, ο Πυθαγόρας, ο Ρασούλης, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Μάνος Ελευθερίου, η Σόφια Τσότου, ο Λευτέρης Καψιάδης, ο Κώστας Κινδύνης, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Άρης Δαβαράκης και άλλοι. Φυσικά δεν υπάρχει Έλληνας που αγαπάει το ελληνικό τραγούδι που να μην έχει τραγουδήσει κάποια από τα δεκάδες αγαπημένα τραγούδια του Χρήστου. Ο Νικολόπουλος λοιπόν έπιασε κορυφή και κατάφερε να παραμείνει εκεί. Αυτό κι αν δεν είναι επιτυχία. Με τον Χρήστο γράψαμε κάποια τραγούδια για την Κατερίνα Κούκα, τη Μελίνα Κανά, τη Λένα Αλγκαίου, τη Τίνα Παπαγιάννου και επίσης συνεργαστήκαμε σε ένα σύριαλ, τη Λίνη των Στεναγών, που τα τραγούδια μας τα ερμήνευσε εξαιρετικά η Μαρία Σπυροπούλου. Θέλω να τον ευχαριστήσω επίσης για τη φιλική του συμμετοχή στο δίσκο «Παρέα με έναν ήλιο» που κάναμε με τον Μάριο Τόκα και ερμηνευτή τον Δημήτρη Μητροπάνο. Η συμμετοχή του Χρήστου αφορούσε 6 πολύ γνωστά τραγούδια του δίσκου, μεταξύ των οποίων τα Λαδάδικα. Σήμερα είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω την καινούργια συνεργασία μας. Ετοιμάζουμε μια δουλειά με ερμηνευτή το Στέλιο Διονυσίου. Όπως είπε και ο Δήμαρχος προηγουμένως, είναι η δεύτερη φορά που έρχεται ο Χρήστος εδώ. Την πρώτη ήταν που ήρθε αφιλοκερδός για να βοηθήσει να βρεθούν πόροι για την πυρκαγιά. Και σήμερα είναι η δεύτερη φορά. Ο ευαίσθητος και πολύ δραστήριος Δήμαρχος Ιγνάτιος Καρτετζίδης πολύ σωστά τιμά και αφιερώνει τη σημερινή βραδιά στον κορυφαίο δεξιοτέχνη μπουζουκιού και συνθέτη για την τεράστια προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό. Και τώρα, τελειώνοντας, θα πω αυτό που λένε όλοι οι φίλοι του. Παίξε Χρήστος επιγόντως στο παρακάτω της ζωής μας. Γιατί αυτή την εποχή της παρακμής η ζωή έχει βαρύνει πολύ και η δισκογραφία έχει και αυτή τη δικιά της κατάθλιψη. Συνέχισε λοιπόν να μας κερνάς τραγούδια που δεν παίζουν με την νοημοσύνη μας, φέρνοντας τον Έλληνα στα ίσα του, που ξεπηδάνε από το μαγικό μπουζούκι σου και στοχεύουν στην καλή πλευρά της καρδιάς μας. Είμαι βέβαιος ότι στους δρόμους της μουσικής οι θεοί της έμπνευσης έχουν για σένα έτοιμα καινούργια θέματα, σκέψεις, ιδέες, δηλαδή υπέροχα και αγαπημένα τραγούδια. Ευχαριστώ πολύ.